είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ένα λεπτό θέμα το οποίο μπορεί να φαίνεται τεχνητό, αλλά πίσω από αυτή την απλή λεπτομέρεια ή από αυτές τις απλές γραμμές που μπορούμε να πούμε κρύβονται πολλά συμφέροντα που μπορεί να αλλάξει όλη την ισορροπία, όλη τη την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Αιγαίο. Αν πάμε όμως από την αρχή, το FIR Αθηνών, επειδή τσακωνόντουσαν όλες οι χώρες βάσει του ΑΕΚΕΟ, έχουν δοθεί ονόματα πρωτευουσών ή χωρών, FIR Αθηνών, FIR Λευκοσίας, καταλαβαίνετε για ποιο λόγο, και σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών το δικό μας, καθιερώθηκε και μπήκε σε ισχύ αλληλεπάλληλα από το 1950-52 και 58. Αυτό καθόρισε τα σύνορα, τα όρια, τα boundaries που λένε στη γλώσσα, τον FIR σε όλο τον κόσμο, όπου τι γίνεται, εκεί κάθε μια χώρα έχει responsibility, έχει ευθύνες. Δεν έχει κυριαρχικά δικαιώματα, έχει όμως ευθύνες. Και κυρίως ευθύνες που απορρέουν για την ασφάλεια των πτήσεων και για την έρευνα και διάσωση. Τι περιλαμβάνει αυτός ο χώρος, το FIR, περιλαμβάνει τον χώρο πάνω, τον εναέριο χώρο πάνω από την Ξηρά, από τα νησιά μας, από την Ηπειρωτική Ελλάδα, τον χώρο που είναι στα 6 ναυτικά μίλια, τον θαλάσσιο που έχει αναπτυχθεί, ειδικά όμως για την Ελλάδα επεκτείνεται στα 10, τον εθνικό εναέριο χώρο, στα 10 ναυτικά μίλια, συν τμήματα του διεθνή εναέριο χώρου όπως έχουν διανεμηθεί. Γι' αυτό συνορεύουμε, το FIR Αθηνών συνορεύει με τη Μάλτα, με την Τρίπολη της Λιβύης, το FIR, με τις Καΐρου, με τις Λευκοσίας, με τις Ρώμης, με τον Μπρίντεζη. Αν φανταστείτε αυτούς τους δύο γεωγραφικούς χώρους, αυτά τα δύο FIR, Ελλάδα και Κύπρου μαζί, έχουμε σύνορα με το Ισραήλ. Είναι τεράστιοι οι χώροι και τεράστια τα συμφέροντα. Θα σας πω, θα συνεχίσουμε παρακάτω γιατί είναι τεράσιο, γιατί είναι το μοναδικό οριοθετημένο σύνορο με την εντός εισαγωγικών που υπάρχει στον κόσμο. Στην θάλασσα έχουμε θέματα με τον IMO. Γι' αυτό είναι το σημείο που έχουν εστιάσει οι Τούρκοι εδώ και τα τελευταία χρόνια για να αλλάξουν το status quo. Το FIR Αθηνών, όπως όλα τα FIR, έχουν κατοχυρωθεί και είναι με γραμμές συγκεκριμένες μεταξύ των νησιών, στην Κρήτη, μεταξύ των χωρών. Αυτό το οριοθετημένο σημείο από τη δεκαετία του 50 προσπαθούν με νύχια και με λύσα να πω να το αλλάξουν, γιατί είναι το τελευταίο σύνορο. Το τελευταίο σύνορο οριοθετημένο και αποδεκτό από όλο τον κόσμο, από όλους που συμμετέχουν στον ΑΕΚΕΟ, δηλαδή όλες τις χώρες του κόσμου. Να μην σας κουράζω, αλλά καταλάβετε με αυτή την απλή αναφορά πόσο σημαντικό είναι η υπεράσπιση του, όχι η αλλαγή των συνόρων, οποιαδήποτε αλλαγή από τα καθιερωμένα. Τα παιδιά μέσα σε αυτόν τον χώρο, ένα άλλο κεφάλαιο, ας το πούμε έτσι, υπάρχουν οι αεροδιάδρομοι που πετάνε τα αεροπλάνα από την Κρήτη από το Ηράκλειο της Κρήτης στην Αθήνα. Αυτοί είναι οι αεροδιάδρομοι. Υπάρχουν οι ελεγχόμενες περιοχές που είναι γύρω από τα αεροδρόμια. Υπάρχουν όμως υπάρχουν περιοχές όμως που απαγορεύονται οι πτήσεις. Αυτές οι πτήσεις, οι περιοχές απαγορευμένες, που τις λένε prohibited, απαγορευμένοι, είναι οι περιοχές που απαγορεύονται οι πτήσεις εκεί πέρα γιατί πρέπει να προφυλάσσονται. Π.χ. η Ακρόπολη είναι απαγορευμένη περιοχή. Τα Μετέωρα, περιοχές Natura, διηγηστήρια, με συγχωρείτε, η Ρεβιθούσα, διάφορες ευαίσθητες εγκαταστάσεις για θέματα ασφαλείας απαγορεύονται οι πτήσεις. Νομίζω ότι είναι κατανοητό με τα παραδείγματα που σας δίνω. Σωστά. Ένα άλλο είδος περιοχών που υπάρχουν, που γίνονται πτήσεις εκεί μέσα με περιορισμένες και με ειδικές συνθήκες, δηλαδή κατόπιν άδειας, έγκρισης, συγκεκριμένες ώρες, είναι οι περιορισμένες περιοχές, η συναεροπορική γλώσσα, η restricted, και αυτές είναι οι φυλακές, δηληστήρια πάλι, εθνικά πάρκα, ο πρίνος, πτήσεις ελικοπτέρων για εκπαιδευτικούς σκοπούς, οι πτήσεις που κάνουν από τη σχολή, κάνουν οι μαθητές σε διάφορα παιδεία, οι πτήσεις των αλεξιπτητιστών σε παιδεία, αυτές είναι περιορισμένες. Εκεί πέρα σε αυτά τα δύο, είπαμε,
Η απαγορευμένη περιοχή είναι καθαρά να διαφυλάξουμε ιστορικά μνημεία, διάφορες ευαίσθητες εγκαταστάσεις και απαγορεύεται διαροπάλου η πτήση, εκτός αν υπάρχει ειδικός λόγος. Ειδικός ναι. λόγος. Στις περιορισμένες περιοχές είναι αυτές που είπαμε και όλα αυτά τα ελέγχει συγκεκριμένη η Αθήνα. Η Αθήνα ή με τους τοπικούς σταθμούς εναερίου κυκλοφορίας. Στο Ηράκλειο π.χ. το αεροδρόμιο Καζαντζάκης, η ενέργεια του κυκλοφορίου πύργους ελέγχου, ελέγχει τις πτήσεις του Δασκαλαντονάκης, ο Καστέλη κτλ. Η τελευταία περιοχή θεσμοθετημένη από τα θεσμικά κείμενα του ΑΕΚΕΟ είναι οι περιοχές οι επικίνδυνες, οι danger, που είναι συνήθως πεδία βολής όπου εκεί έχουμε δράσεις στρατιωτικών αεροσκαφών. Όπως έχουμε, αν πάρουμε από βορρά προς νότο, όπως είναι το πεδίο βολής Ποτίδεας, στην Κασάνδρα, όπως είναι στην Ψαθούρα, στις βόρειες Σποράδες, στην Άνδρο, στην Κρήτη, όλο το βόρειο τμήμα της Κρήτης που είναι το πεδίο βολής Κρήτης είναι μια τέτοια περιοχή, στο Ιόνιο, στο πεδίο βολής Ζακύνθου, κοντά σε αεροδρόμια, όπως είναι στον Αμπελώνα στη Λάρισα, το πεδίο βολής Ανδραβίδος, ή στο Μπακασιτικό, πεδίο βολής Καράβια, όπου εκεί εξασκούνται, υπάρχουν εφαρμόζοντας το πούμε στρατιωτικές δράσεις, δηλαδή είτε πτήσεις στρατιωτικών αεροσκαφών, είτε βολές, εκτελούνται βολές με πραγματικά ή εκπαιδευτικά πυρά, και όταν λέω πυρά από την επιφάνεια, δηλαδή από το έδαφος και από τη θάλασσα σε ένα αέριο στόχο, από την επιφάνεια έδαφος και θάλασσα σε ένα στόχο που είναι σε έδαφος ή σε θάλασσα, από τον αέρα προς την επιφάνεια, από αεροπλάνα δηλαδή, και από αέρα σε αέρα αεροσκάφη να ρίχνουν, να πραγματοποιούν βολές πυράβλων σε φωτιστικές βόμβες, σε εναέριους στόχους. Ποια είναι η διαφορά, τα δύο πρώτα που σας είπα, οι prohibited και οι restricted οι περιοχές, είναι στον εθνικό, έχουν καθαρά εθνικό εναέριο χώρο, ή είναι πάνω από ξηρά, ή είναι σε θάλασσα μέσα σε εθνικό εναέριο χώρο. Οι danger, οι επικίνδυνες περιοχές, περιλαμβάνουν και τμήμα του διεθνή εναέριου χώρου. Α, μάλιστα. Αυτή είναι μια διαφορά. Όμως, το πιο σημαντικό, ότι αυτές οι περιοχές που έχουν ένα χαρακτηριστικό, έχουν τρία γράμματα και αριθμούς, έχουν το L το αγγλικό, το G που σημαίνει landing ground, είναι σε όλες τις γλώσσες, τις αεροπορικές. Η Ελλάδα έχει landing ground GR, Greece δηλαδή, έχει το LG και μετά το D που είναι danger, το R που είναι restricted, το P που είναι prohibited, το αγγλικό. Όλα αυτά είναι συμφωνημένα και από τις όμορες χώρες για να δημιουργηθούν, να εφαρμόζονται και να περαστούν στα εγχειρίδια διεθνούς αεροναυτιλίας. Μάλιστα. Άρα αυτό δεν είναι αυθαίρετες πράξεις. Δηλαδή, όταν εγώ πήγα στην Τανάγρα το 1986, όταν τέλειωσα τη σχολή Κάρο να πετάξει, υπήρχαν σε όλους τους χάρτες που είναι αμερικανικής εκδόσεως, σε όλα τα αμερικανικά εγχειρίδια ραδιοναυτιλίας που χρησιμοποιούν οι περισσότερες χώρες του ΝΑΤΟ, στην πολιτική αεροπορία, στις εκδόσεις Τζέπενσεν που κάποιοι φίλοι ακροατές θα γνωρίζουν, και στο ελληνικό ΑΕΠ. Το ΑΕΠ σημαίνει Air Information Publication. Είναι το βιβλίο που έχει κάθε μία χώρα. Το δικό της manual, σωστά. Το δικό της, ναι, πώς θα πετάξει σε αυτόν τον εναέριο χώρο που έχει τα πάντα. Από διαδρόμους μετανάστευσης πτηνών, στοιχεία αεροδρομίου, ποιες είναι επικίνδυνες περιοχές, όλα τα στοιχεία, τι ώρα λειτουργούν ραδιοβοηθήματα, ποια είναι τα τελωνία, που έχει τελωνία, που καταθέτει σχέδιο πτήσεως. Όλα είναι το Ευαγγέλιο για να ταξιδέψεις ή να διασχίσεις μια χώρα. Δεν σημαίνει ότι θα προσγειωθείς, μπορεί να έχεις ένα πρόβλημα στον αέρα και να αναγκαστείς να προσγειωθείς, ενώ είναι ο προορισμός σου στην Γερμανία, στην Ιταλία. Οπότε πρέπει να ακολουθείς αυτές τις διαδικασίες. Πρέπει να είσαι διαβασμένος. Αυτό είναι πιο εύκολο στις αερογραμμές που υπογράφουν ειδικά συμβόλαια, έχουν ειδικά MOU οι αεροπορικές εταιρείες με τις χώρες ή μέσω του ΑΕΚΕΟ, και για τα στρατιωτικά αεροσκάφη όταν μετακινούνται για ασκήσεις υποχρεωτικά μελετούνται όλα τα manual των χωρών, όλες οι εκδόσεις των χωρών που διασχίζουμε
πετώντας προς τον προορισμό μας. Ελάτε τώρα στα πεδία βολής. Να έρθουμε στα πεδία βολής. Όπως σας είπα, τα πεδία βολής είναι κατάλληλοι χώροι, γεωγραφικοί χώροι κατάλληλοι για να γίνουν αυτές οι ασκήσεις. Και ένα άλλο σημαντικό είναι και επιλεγμένοι χώροι για να υπάρχει αποκάλυψη από τα ραντάρ, δηλαδή τα ραντάρ εδάφους να ελέγχουν την εναέρια κυκλοφορία, το σχηματισμό και να υπάρχει και ασύρματη επικοινωνία με τα αεροσκάφη. Για ποιο λόγο? Σε περίπτωση που υπάρχει ένας κίνδυνος, ένα αεροσκάφος πολιτικό που έχει πρόβλημα, ένα ατύχημα στη θάλασσα που πρέπει να γίνει μια έρευνα και διάσωση επιχείρηση, μια μέντεβακ, δηλαδή μια μεταφορά ενός ασθενούς, πρέπει τα αεροσκάφη που είναι εκεί και κάνουν μια άσκηση στα πεδία βολής να σταματήσουν τις δραστηριότητές τους, να απομακρυνθούν από τον επηρεαζόμενο χώρο. Μάλιστα. Οπότε αυτό το control πάλι υπάρχει μέσα, μιλώντας για την Αθήνα, το έχει η Αθήνα, η Εναέρη Κυκλοφορία των Αθηνών. Μέσα σε αυτά τα πεδία βολής εκτελείς πειρά, όπως είπα, δοκιμές, όπως κάνουν και οι ξένοι. Έρχομαι τώρα, από τα ιστορικά έρχομαι εδώ. Οποιοσδήποτε, η Αυστραλία μπορεί να έρθει και να ζητήσει να χρησιμοποιήσει το πεδίο βολής άνδρο που είναι με τον κωδικό LGD65 ή 68, αν θυμάμαι καλά, 68 πρέπει να είναι. Λοιπόν, μπορεί να έρθει και να το ζητήσει. Η Αθήνα είναι υποχρεωμένη, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, λαμβάνοντας υπόψη άλλες δραστηριότητες, να το εγκρίνει. Δεν μπορεί να το απαγορεύσει, σύμφωνα με τους κανόνες του ΑΕΚΕΟ. Βέβαια όμως ότι όταν εγκρίνει και έρθει η Αυστραλία, που όπως είπαμε, να κάνει χρήση αυτού του πεδίου βολής, θα πρέπει να καλέσει την Αθήνα στον ασύρματο, να πάρει άδεια, να καταθέσει σχέδιο πτήσεως. Αυτός είναι ο ολοκληρωμένος τρόπος ενεργοποίησης, αιτήματος και ενεργοποίησης του πεδίου βολής. Πράγμα που η Τουρκία δεν κάνει ποτέ, ενώ αιτείται από την ΗΠΑ να κάνει ασκήσεις κάποιων, όχι πεδίων βολής, κάποιων πεδίων, κάποιων περιοχών ασκήσεων που τα ζητάει η ίδια για δικούς τους λόγους κοντά στα σύνορα, καταλαβαίνετε, μεταξύ στα νησιά. Πριν όμως μετά, όταν έρχονται τα πλοία της ή τα αεροσκάφη της, και μιλάω για τα αεροσκάφη μόνο, δεν καταθέτει ούτε σχέδιο πτήσεως, ούτε καλεί την Αθήνα για να υπάρχει έλεγχος. Συμπεριφέρεται σαν να είναι δικός της χώρος, λοιπόν, ουσιαστικά. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που θα πρέπει οι άνθρωποι που έχουμε. Δεν είναι στρατιωτικό αυτό το θέμα, εμπλέκει και άλλα υπουργεία και έχουμε και ανθρώπους που είναι στο Τορόντο, στο ΑΕΚΕΟ. Παλιά θυμόμουν είχαμε 7 άτομα που πρέπει να ασχολούνται και να καταδικάζουν αυτές τις ενέργειες και να τις απαγορεύσουμε τελικά. Εφόσον δεν εφαρμόζονται οι κανόνες του ΑΕΚΕΟ, δεν είναι αλλά καρτ. Το εφαρμόζω για να ζητήσω μια περιοχή να κάνω άσκηση, αλλά μετά δεν εφαρμόζω. Και κάνω ό,τι θέλω. Μάλιστα. Εδώ οι ξένοι που έρχονται με τα αεροπλανοφόρα τους, με τα πλοία και σηκώνουν ελικόπτερα, απονιώνουν ελικόπτερα, καταθέτουν σχέδιο πτήσεως. Κύριε Τσιρογιαννίδη, σαφές. Θέλω να σας ρωτήσω και θέλω να σας ευχαριστήσω για το ότι ήσασταν διαφωτιστικός και αναλυτικός, αλλά θέλω να σας ρωτήσω. Αυτά τα πεδία βολής, και στηρίζομαι στην ανάρτηση που έκανε ο πρώην Υπουργός Άμυνας, το χαρακτήρισε θανάσιμη παγίδα να απενεργοποιούνται, ενώ επί των ημερών του, όπως είπε, ήταν σε ετήσια βάση. Αυτό στην ουσία, εάν δεν έχει με κάποιον άλλο τρόπο, όπως αναφέρει, αντικατασταθεί, είναι τραγικό ολίσθημα και παράδοση στην ουσία πεδίων βολής στην Τουρκία. Ισχύει αυτό και τι σημαίνει μέσα σε ένα πεδίο βολής πετώ? Έχω και απεμπλοκή στους κανόνες εμπλοκής? Είναι ελεύθερη, είναι αποδεσμευμένη? Θα προσεγγίσουμε, θα μου επιτρέψεις να προσεγγίσουμε με πολύ ευαισθησία αυτά τα θέματα, γιατί όλοι είμαστε, αγαπούμε την πατρίδα μας και όλοι θέλουμε το σωστό, επειδή έχουν γραφτεί και στον τύπο χωρίς να αμφισβητούνται, και δεν ξέρουμε όμως και από τι στοιχεία και ποιοι λόγοι μπορούν να αναγκάσουν τόσο εισαγωγικών να δράσουν, να εκπεμπεθούν αυτά τα σήματα ή να απαντηθούν έτσι. Θα ήθελα να σας πω, δεν αποφεύγω την ερώτηση, να σας πω όμως ότι όλα αυτά τα πεδία που είπαμε, τα πεδία βολής, έχουν ένα συγκεκριμένο ύψος, έχουν συγκεκριμένο χρόνο δράσης, δηλαδή κάποια είναι από την Ανατολή Ηλίου
μέχρι τη Δύση και καταλαβαίνετε ότι τους 9 μήνες περίπου το χειμώνα είναι πολύ μικρό ο χρόνος. Γράφει μέσα μέχρι ποιους αεροδιαδρόμους αν επηρεάζονται, ποιος το ελέγχει και ποιος να πετύχει το fly plan. Έτσι τα πεδία βολής, όλα αυτά, τα πεδία βολής με όνομα που είναι δημοσιευμένα, έχουν καθορισμένο εδώ και 50 χρόνια, μέχρι εκεί που μπορώ να φτάσω, και 50 χρόνια, τις ώρες λειτουργίες για, για όλο το χρόνο. Μπορεί να λέει από την εργάσιμες μέρες μέχρι τις 3 η ώρα το μεσημέρι, εκτός Αργιών, Σαββατοκύριακο, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακής, ή κάθε Δευτέρα ή κάθε Τρίτη. Δηλαδή, μέσα τα, για να αποφεύγεται αυτό, να κλείνεται ένας χώρος συνέχεια, γίνεται αυτή, αναφέρονται αυτές οι διαδικασίες. Βέβαια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και Κυριακή. Ξένα αεροσκάφη, ξένες ένοπλες δυνάμεις που μετακινούνται ή περνούν από την περιοχή μας, σε αυτά τα πεδία βολής πάνε και κάνουν ασκήσεις μαζί με τους Έλληνες αεροπόρους και το ναυτικό από κάτω ή μόνοι τους. Και σε, σε αυτά τα πεδία βολής πάνε και κάνουν βολές και με αιτήματα επίσημα μέσω των πρεσβειών τους που έρχονται στο Υπουργείο Εξωτερικών, μιλάει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και, τελικά και το ΓΕΘΑ συμμετέχει εντός εισαγωγικών στην έγκριση του αιτήματος των ξένων. Άρα βλέπουμε ότι όλοι γνωρίζουν τις διαδικασίες και τις εφαρμόζουν, ενώ οι Τούρκοι χρησιμοποιούν, επειδή είναι το τελευταίο χειρό, μία πολιτική η οποία έχει γίνει, με συγχωρείτε την έκφραση, συνήθεια. Ναι, απαντάμε στα αιτήματά τους να κάνουν ασκήσεις, αλλά δεν τους προβληματίζουμε, δεν τους ενοχλούμε όταν δεν τηρούν τους κανόνες για να ενεργοποιήσουν την άσκηση, που θα πρέπει να διαμαρτυρηθούν το Υπουργείο Μεταφορών, εκεί που ανήκει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, να διαμαρτυρηθεί το ΙΠΕΞ, να γίνει έντονη διαμαρτυρία στο Αιγαίο. Τα πεδία βολής είναι πώς είναι κατοχυρωμένα, είναι ενεργοποιημένα τις ώρες, είναι γραμμένα στα εγχειρίδια και οποιοδήποτε αφαίρεση, τμηματική, μερική ή ολική, αυτά προστίθονται σε κάποιον άλλον. Μισό λεπτό. Κάτι άλλο. Μισό λεπτό. Η είδηση λέει εδώ ότι έχουν απενεργοποιηθεί για το καλοκαίρι τουλάχιστον. Μάλιστα. Αυτά δεν υπήρχαν. Υπήρχαν και πριν το μνημόνιο, το Παπούλια Γκυλμάζ. Λειτουργούσαν όλα αυτά τα χρόνια, από τις δεκαετίες του 80, του 90, τα 20 χρόνια εδώ. Και τώρα πρόσφατα βλέπουμε ένα άλλο σημείο τριβής, είναι καθαρά τουρκική επιδίωξη αυτό, να αυξηθούν τα θέματα τριβής ώστε να καλύπτονται το ουσιαστικό. Βάζει πολλά θέματα στην ατζέντα. Είδατε τώρα το τελευταίο, το Turk Aegean, το τουρκικό Αιγαίο. Που πέρασε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ευρωβουλευτές πρέπει να μας εξηγήσουν οι Έλληνες πώς πέρασε. Απορρίφθηκε από τους Αμερικάνους. Μάλιστα. Έτσι, δηλαδή αυξάνεται η ατζέντα, εκεί που είχε συζητήσει 80 θέματα, τώρα έχει 90, και αυτό βγαίνει προς τα έξω ότι είναι σημεία τριβής, ενώ είναι επιδιώξεις, τουρκικές επιδιώξεις. Κύριε Τσιρογιαννίδη, ωστόσο αυτό το κάνουμε εμείς μονομερώς. Η Τουρκία τα δικά της τα αντίστοιχα που φαντάζομαι έχει, δεν δήλωσε ότι τα απενεργοποιεί για το καλοκαίρι. Τι σημαίνει πρακτικά, θέλω να... Δεν υπάρχει αμοιβαιότητα, γιατί η Τουρκία δεν έχει δικαίωμα να εκδίδει νόταμ ή να ενεργοποιεί μέσα σε ένα άλλο FIR περιοχές. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα από το Αιγαίο. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Άρα ό,τι εσύ κλείνεις μπορεί να το διεκδικεί η απέναντι πλευρά. Βεβαίως. Πώς? Είναι μια υποχώρηση. Όταν σου σταματάω εγώ να λειτουργώ, ναι, σταματάω να λειτουργώ, να έχω δραστηριότητα σε αυτούς τους χώρους, έστω και στο έγγραφο, καταγράφεται αυτό. Α, μάλιστα. Αυτό καταγράφεται. Ταυτό... Χωρίς να έχουν αλλάξει συνθήκες. Δηλαδή, το μνημόνιο Παπούλια Γκυρμάζ ισχύουν χρόνια, τη δεκαετία του 80. Οπότε, κύριε Τσιρογιαννίδη, μου λέτε πρακτικά ότι σε αυτούς τους χώρους που τους έχω απενεργοποιήσει, δεν έχω, να το πω έτσι, μάλλον να το πω επιχειρησιακά για να το καταλάβετε αυτό που θέλω να ρωτήσω, γιατί νομίζω ότι ενδιαφέρει τους περισσότερους ακροατές. Δεν έχουμε αποδέσμευση κανόνων εμπλοκής, λοιπόν, αφού πια δεν λειτουργούν αυτά, σωστά? Όχι, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι μπορεί να σηκωθεί ένα τουρκικό μαχητικό, για να το κάνω συγκεκριμένα, να κάνει ό,τι θέλει εκεί και για να απαντήσεις θα πάρει συγκεκριμένη γραφειοκρατικά σειρά, είτε είναι Κισαία,
είτε είναι ΣΑΕ. Ναι. Ενώ αντίθετα, αν τα έχεις ενεργά, έχεις αποδεσμευμένους κανόνες εμπλοκής να απαντήσεις επί του πεδίου. Απαγορεύεται, εκεί πέρα μπορεί να πάει το ναυτικό να κάνει τις ασκήσεις μαζί με την αεροπορία, να συγκεντρωθεί ένα πλήθος πλοίων ή αεροσκαφών ή οτιδήποτε να κάνουν τις ασκήσεις, να υπάρχει δηλαδή η παρουσία. Σας είπα όμως ότι δεν είναι το ελληνικό πεδίο βολής άνδρου ή της ψάθουρας ή της Κρήτης. Μπορεί να έρθει οποιοδήποτε. Σωστά. Μπορεί να έρθει και από το Πακιστάν. Μάλιστα. Ναι, έχει γίνει στο παρελθόν. Μα εγώ θέλω να ρωτήσω πρακτικά. Γίνεται μία άσκηση της ελληνικής αεροπορίας. Εμφανίζεται ένας σχηματισμός τουρκικών. Αποδέσμευση των κανόνων εμπλοκής σε ένα πεδίο βολής σημαίνει ότι αν κρίνει ο πιλότος ότι υπάρχει κίνδυνος, μπορεί και να το καταρρύψει. Σωστά. Ναι, στην πιο ακραία περίπτωση. Στην πιο ακραία. Στην πιο ακραία, όταν είναι οπλισμένο και όταν είναι κανονικά. Όταν δεν λειτουργούν τα πεδία βολής, το αντίστοιχο αν συμβεί, το αντίστοιχο, δεν θα χρειάζεται πρώτα να συνεδριάσει το ΚΙΣΕΑ, μετά να δώσει εντολή στον Υπουργό, ο Υπουργός να πάει στο Συμβούλιο Ανωτάτο, το Ανώτατο Συμβούλιο των Αρχηγών, να συνεδριάσει και αυτό. Ναι. Θέλει ναι, πολύ. Ναι. Θέλει η διαδικασία. Απλώς το πιο σημαντικό, σας είπα ότι δεν μπορεί η Τουρκία να βγάζει νόταμ. Μιλάω για τον αέρα, δεν μιλάω για τη θάλασσα, ισχύουν άλλα και δεν μπορώ να γνωρίζω ακριβώς. Δεν μπορεί να βγάζει νόταμ ή και να εγκρίνει για τον εαυτό της ή για οποιοδήποτε και να δεσμεύει ένα αέριο χώρο μέσα σε ξένο FIR. Και αν δείτε, το FIR Λευκωσίας και το ελληνικό FIR είναι γύρω-γύρω από την γραμμή της, γύρω-γύρω από τα χερσαία σύνορά της. Άρα ο στόχος της είναι να έρθει... Είναι να σπάσει το FIR αυτό. Να έρθει μέχρι τον 25ο μεσημβρινό, θεωρητικά. Αυτή είναι η επιδίωξη της. Γι' αυτό έχει στοχοποιήσει διπλωματικά και πολιτικά τα πεδία βολής που είναι μέσα στο Αιγαίο. Που είναι χρόνια και σας είπα είναι πεδία βολής, είναι περιοχές που μπορούμε να κάνουμε τις ασκήσεις μας όλοι με τις προϋποθέσεις που είπαμε. Σωστά. Με σχέδιο πτήσεως. Αλλά αν καταθέσει σχέδιο πτήσεως, ο Τούρκος αμέσως αναγνωρίζει τα responsibility, τις υπευθυνότητες. Και προσέξτε, αυτή η υποκρισία τουρκική. Αυτό το κάνει μόνο σε αυτό το τμήμα του χώρου, του κόσμου. Μόνο σε αυτό την περιοχή ο Τούρκος. Δεν δύναται να πετάξει σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσεως. Έχω συμμετέσχει σε άσκηση 15 ημερών στο ΝΑΤΟ, στη Βόρεια Θάλασσα. Την τρίτη μέρα τους καθυλώσανε. Οπότε κύριε Πτέρυγε, οφείλω να σας ρωτήσω, κατά τη γνώμη σας από την επιχειρησιακή σας εμπειρία, ειδικά αυτή την περίοδο, είναι λάθος να απενεργοποιήσεις τα πεδία βολής σου? Απομονωμένα ικανοποίησε την επιθυμία τους. Η ικανοποίηση μιας επιθυμίας νομίζω δημιουργεί αυτόματα, οι ψυχολόγοι το λένε, μια άλλη επιθυμία. Μάλιστα. Να ρωτήσω... Νομίζω υποχωρητικότητα, αυτό που λένε το δόγμα του... Τις ψυχραιμίες υποχρεωτικότητες είναι σιγά σιγά ανέμακτα χωρίς κόστος υπάρχει το κέρδος, έρχεται το κέρδος με υπομονή. Αυτό θα μπορούσε να είναι μία soft κατάσταση από στρατιωτικοποίησης με πολλά εισαγωγικά? Όταν αυτό αφορά με την έννοια όπως τίθεται, όχι από στρατικοποίηση, καταρχάς είναι μία απώλεια, μία αφαίρεση από τις δυνατότητες ελέγχου και κινήσεως στο δικό σου FIR. Βάζεις έναν συνειδιοκτήτη. Δηλαδή, αν αύριο μεθαύριο η Άγκυρα μας ζητήσει κάτι άλλο, να κόψουμε την τερματική περιοχή της Λίμνου ή να κόψουμε τη Χίου ή να μειώσουμε τη Ρόδου ή να κάνουμε κάτι άλλο, θα το κάνουμε? Εφόσον έχουμε κατοχυρώσει από χρόνια με σύμφωνη γνώμη όλα αυτά που υπάρχουν πάνω από 50 χρόνια. Αν η εξήγηση είναι ότι εγώ το κάνω μόνο για το καλοκαίρι για να πέσουν οι τόνοι, πώς σας ακούγεται? Μα δεν το τηρεί, αν με αφορμή το μνημόνιο Γκυλμάς Παπούλια, το έχουν κάνει σουρωτήρι οι άνθρωποι. Ναι, θα είχε αξία, λέτε, αν το εφάρμοζε και απέναντι πλευρά. Ναι, γιατί αν καταλαβαίνω, θα λένε, κύριοι, εσείς δεν είναι, σε αυτά τα παιδιά, δεν μιλάμε για ασκήσεις που λέει το μνημόνιο, να κλείσω, να κάνω ένα νηνίωχο, να κάνω ένα παρμενίωνα μέσα σε αυτό. Μιλάμε για τα μόνιμα πεδία βολής που είναι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν αυτά και ενεργοποιούνται σε συγκεκριμένα. Οι άλλες περιοχές που κάνουμε ασκήσεις
έχουν οι άλλες περιοχές που κάνουμε ασκήσεις είναι επίτετου για 2 μέρες, για 3 μέρες. Και γι' αυτό δεσμεύονται αυτό, και για τόσο. Σωστά. Αυτό λέγαμε, γιατί να μην υπάρχει συγκεντρώσεις δυνάμεων ή να υπάρχει κινητοποίηση, γιατί όταν κάνεις μεγάλες ασκήσεις δεν πάνε 4 αεροπλάνα, 5-6. Σωστά. Θα πάνε και 40. Θα είναι και 10 πτία. Οπότε κύριε Πτέραρχε, εάν εμείς έχουμε αναστείλει τη λειτουργία των συγκεκριμένων πεδίων βολής, των μόνιμων, να το πω έτσι για να το διαχωρίσουμε, ναι. Υπάρχει άλλος τρόπος να καλύψεις το κενό, να πάρεις κάποιο άλλο μέτρο, δηλαδή αφαιρώ αυτό, αλλά έχω ένα άλλο μέτρο. Υπάρχει? Σε γενική προσέγγιση από τότε που τα συζητάγαμε, για να αντιμετωπιστούν όλες αυτές οι επιδιώξεις, γι' αυτό είναι ένα μέρος, μην εστιάζουμε στο δέντρο, ναι, ναι. Και χάνουμε το δάσος. Και σαν αεροπόροι λέμε, μην εστιάζουμε το δέντρο, μη χάνουμε και το δάσος, και τραβάμε ψηλά για να βλέπουμε τι έχει πίσω από το δάσος. Έχει γκρεμό, έχει ποτάμι. Πρέπει να δούμε και το επόμενο έδαφος μετά από το δάσος. Θα συμβάλλει πολύ και έχουμε καθυστερήσει η ποιοτική παροχή υπηρεσιών εναερίου κυκλοφορίας, δηλαδή ραντάρ κάλυψη σε όλο το FIR Αθηνών, επικοινωνία με ασυρμάτους σε όλο το FIR, που αμέσως σημαίνει υπάρχουν μέχρι το F, A, B, C, D ή F κατηγορίες εναερίου χώρου. Όσο πιο μικρό είναι το νούμερο A, α δηλαδή ή β, τόσο πιο αυστηροί είναι κανόνες. Άρα, όταν εγώ, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, παρέχω ποιοτική εναέρια κυκλοφορία, αυξήσω τον όγκο κίνησης πολιτικών αεροσκαφών, αυξήσω τους αεροδιαδρόμους, αμέσως αφήνω πολύ λίγο ελεύθερο χώρο για άλλες χρήσεις. Νομίζω είναι κατανοητό. Σαφέστατο. Αυτό. Σαφέστατο. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως. Ο πρώην Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Καμένος, σε χθεσινό του tweet λέει: μαζέψτε το, πάρτε το πίσω ή πείστε με ότι έχετε πάρει κάποια άλλα μέτρα. Αλλά πάντως, αν τα αφήσετε έτσι, είναι καλοπροαίρετα, το γράφει τουλάχιστον γκάφα. Συμφωνείτε? Και δεν εννοώ πολιτικά, επιχειρησιακά. Ναι, κοιτάξτε, είναι από την καθαρά εθνική θέση. Ναι, θεωρούμε κάθε μία υποχώρηση εντός εισαγωγικών είναι προς όφελος της απέναντης πλευράς. Ο κύριος Υπουργός τώρα που είχε την καλύτερη εικόνα και διαπραγματευόταν και με συζητούσε, συγγνώμη για την έκφραση, και με άλλα υπουργεία όπως εξωτερικών και τα λοιπά, θα πρέπει να συνεκτιμηθούν όλοι οι παράγοντες. Γι' αυτό σας είπα με πάρα πολύ προσοχή πρέπει να διαβάσουμε και τα δημοσιεύματα χωρίς να τα κρίνουμε, να τα διαβάσουμε και τις κινήσεις και τις απαντήσεις. Σε αυτή τη δύσκολη φάση που οι Τούρκοι είναι ενωμένοι, εμείς δεν θα πρέπει να είμαστε διχασμένοι. Γιατί δημιουργούν θέματα που επηρεάζουν την εσωτερική σκηνή μας και μας αναγκάζει να διχαζόμαστε συνέχεια. Ενώ κάθε κουβέντα των Τούρκων επισήμων, εκπροσώπων της κυβέρνησης, αντιπολίτευση ή οποιοδήποτε, γίνεται θέμα εσωτερικό μέσα στην Ελλάδα. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί προς την έντονη κριτική, να αποφεύγουμε δηλαδή την πολιτική, μου επιτρέπετε να αποφεύγουμε την πολιτική εκμετάλλευση, και θα πρέπει σε άλλα επίπεδα να ενημερωθούν, να εξηγηθούν αυτές οι κινήσεις. Και σας είπα ότι υπάρχει ο εξυγχρονισμός, να καυτηριαστούν οι διαδικασίες πριν και μετά όταν ετούνται. Οι άνθρωποι μας που είναι από το Υπουργείο Εξωτερικών στον ΑΕΚΕΟ, μόνιμα εκεί, που ξέρουν όλο, αυτοί πρέπει να δουλεύουν κάθε μέρα εκεί για να βρούνε τρόπους. Να ταυτιστεί το FIR Αθηνών με το IMO, ώστε να έχουμε ένα σύνορο. Να δημιουργήσουμε, να πετάξουμε εμείς την μπάλα τώρα στην κερκίδα. Σαφές. Να μιλάμε για FIR και AOS. Ταυτόχρονα, φανταστείτε αύριο στο FIR Αθηνών να υπάρχει μια πετρελοπηγή, μια εγκατάσταση από μια άλλη χώρα. Ποιος θα πετάει τα ελικόπτερα εκεί πέρα, ποιος θα τα ελέγχει, από πού θα παίρνουν άδεια. Και αν αυτή η δεξαμενή γίνει και μία και δύο και τρεις και έχεις ένα τεχνικό νησί μέσα στην περιοχή σου, θα φτιαχτεί μια άλλη πολιτεία. Εγρήγορση λοιπόν, κύριε Τσιρογιαννή, λέτε ότι δεν μπορούμε να αφήνουμε τίποτα κάτω. Ναι, πρέπει και να, δηλαδή, να δημιουργήσουμε, θέλει η Τουρκία κάποιες ασκήσεις, αυτές που παγίως και είναι συγκεκριμένες οι περιοχές που ζητάμε στο Αιγαίο, ας βγάζουμε εμείς νότα και να πηγαίνουμε εμείς να κάνουμε ασκήσεις εκεί και να τις ονομάσουμε military training exercise, military areas training.
training exercise, όπως υπάρχει στο IKEA που μας δίνει αυτά τα δικαιώματα. Ας καθορίσουμε αντίστοιχα. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω γιατί είναι πολύ. Να είμαστε προσεκτικούς με τους ορισμούς, επειδή αλλάζουν το IKEA κάθε λίγο και λιγάκι με τις συμφωνίες. Έχει η Ταϊβάν αντίστοιχα. Έχει η Φιλανδία Air Defense Identification Zone που συμπίπτει με τα σύνορα. Κηρύσσεται μονομερός. Έχει η Αμερική. Έχει η Μεγάλη Βρετανία. Έχει η Φιλανδία. Έχει η Νορβηγία. Έχουν χώρες. Ας καθίσουν να τα δούνε. Και αν δεν θέλει η Αντίζ να υπάρχει εδώ στην περιοχή, γιατί δεν θέλει να έχει Αντίζ η Ταϊβάν, γιατί φοβάται την Κίνα. Ας μας πει κάποιος μετά γιατί δεν θέλουμε Αντίζ.